ουράνιε παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, της ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσε ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης φυγίδας, και σώσον αγαθέ, ας ψάσεις ημάς. Αμήν. Να καθίσουμε τώρα. Ασχοληθούμε σήμερα με την προς Εβραίους επιστολή, η οποία είναι μία της πιο δύσκολες επιστολές που έχει η Αγία Γραφή και την οποία ο πολλής κόσμος δεν την κατανοεί. Και δεν την κατανοεί γιατί δεν έχει επαφή με τα Άγια Κείμενα. Αν δεν έχεις επαφή, δεν καταλαβαίνεις. Και την επαφή την εννοώ ως εξής. Όχι σαν μία απλή ανάγνωση, που αναγκάζει τον άνθρωπο να πιέζει το μυαλό του για να την καταλάβει. Όχι σαν, επαναλάβω, ανάγκη πίεσης, ώστε να καταλάβει το μυαλό, αλλά σαν ζωή. Αν η γνώση της Αγίας Γραφής προέρχεται από τη ζωή που πηγάζει από την Αγία Γραφή, τότε η Αγία Γραφή δεν είναι μόνο κατανοητή, αλλά είναι και πράξη. Εδώ λοιπόν, εμείς θα παρακαλέσουμε το Πνεύμα το Άγιο να βοηθήσει και στα δύο από λίγο να πάρουμε μέρος. Και στη μελέτη την οποία θα κάνουμε, αλλά και στην ουσία που θα δημιουργηθεί μέσα στην καρδιά μας, να καθαριστεί η καρδιά για να καταλάβει τι μας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, τι μας λέει. Ένα βασικό στοιχείο στο πρώτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής είναι στο ότι ο Απόστολος Παύλος θέλει οπωσδήποτε να μεταδώσει στους Εβραίους και κατά συνέπεια και σε εμάς να καταλάβουμε ότι εκείνος που γεννήθηκε από την Παναγία, την Παρθένο Μαρία, και έγινε άνθρωπος, δεν είναι άλλος παρά ο Υιός και Λόγος του Θεού. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που έγινε άνθρωπος, εκ πνεύματος Αγίου, όπως λέμε, στο σύμβολο της πίστεως, και Παρθένο Μαρίας. Ξεκινάει η προς Εβραίους επιστολή με τους τρόπους που μίλησε ο Θεός, τους ανθρώπους και πριν έρθει ο Χριστός και όταν ήρθε ο Χριστός. Και λέγει ότι με πολλούς τρόπους μίλησε ο Θεός στους
πρώτης γεννήσεως και μετά τη γέννηση. Πριν από τη γέννηση, έστειλε τους προφήτες, οι οποίοι κήρυξαν στο όνομα του Θεού, στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Αν και ακόμα δεν είχε γίνει γνωστή η Αγία Τριάδα, ο Θεός που μίλαγε ήταν Αγία Τριάδα. Εξ ονόματος λοιπόν, στο όνομα της Αγίας Τριάδας, μίλησαν όλοι οι προφήτες. Να ακούσουμε το κομμάτι που αναφέρει και πώς το αναφέρει, που αναφέρει αυτό. Πολλές φορές και με πολλούς τρόπους κατά τον προ-Χριστού παλαιότερων χρόνων μίλησε ο Θεός στους προγόνους μας με το στόμα των προφητών. Τις τελευταίες ημέρες, στις ημέρες που ζούμε εμείς, αυτές ονομάζονται τελευταίες ημέρες, μίλησε στους ανθρώπους και με το στόμα του Υιού του. Άρα λοιπόν δεν άφησε ο Θεός τον άνθρωπο χωρίς να κάνει τον εαυτό του φανερό και στην Παλαιά Διαθήκη με τους προφήτες και όταν γεννήθηκε ο Κύριος με το στόμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μίλησε λοιπόν με το στόμα του Ιησού Χριστού για το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί πολύ δυνατές και πολύ ζωντανές εικόνες. Λέγοντας τα εξής, ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι εκείνος που δημιούργησε όλα όσα υπάρχουν μέσα στο χρόνο που κυλάει και που κύλησε. Πιο απλά, είναι ο δημιουργός του κόσμου. Το τονίζει ιδιαίτερα σαν πράγμα. Και να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Ότι όλα όσα υπάρχουν στον ουρανό και στη γη, όλα, ορατά και αόρατα, είναι του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Δημιουργήματα, κτίσματα. Λέει, ο Πατέρας δημιουργεί δια του Υιού. Με το πρόσωπο του Κυρίου, διαμέσου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δημιουργείται ο κόσμος. Αλλά με τη συνεργασία με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Άρα το σύμπαν, το ορατό, αλλά και το αόρατο σύμπαν, των αγγέλων, των αγίων κλπ. Στα μάτια τα δικά μας είναι όρατα αυτά. Είναι κτίσματα των χεριών, θα λέγαμε, με ανθρώπινη έκφραση, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτός είναι και ο κληρονόμος.
του σύμπαντος, λέει «Διού και τους αιώνας επίησε». Τελείωσε, αυτός είναι που τα πάντα έκανε και είναι και ο κληρονόμος τους. Άλλο κληρονόμο ο Θεός δεν έχει. Όταν λέμε «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος», εννοούμε μία ζωή στην οποία θα βασιλεύει ο Κύριος με ολόκληρη την Αγία Τριάδα. Ως τον βασιλέα των όλων, λέμε στη Θεία Λειτουργία, σαν το βασιλιά των πάντων, να τον υποδεχτούμε. Γιατί αυτός είναι ο διάδοχος και ο βασιλιάς της κτήσεως ολόκληρης. Ο Κύριος μας λοιπόν είναι ο βασιλιάς και ο κληρονόμος ολόκληρης της κτήσεως. Μερικά από τα δύσκολα σημεία της Αγίας Γραφής που μας λένε ποιος είναι ουσιαστικά ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Αυτός λοιπόν ο Κύριος λέει ήταν πριν γίνει ο κόσμος μία λαμπρή ακτινοβολία, μία λαμπρή ακτινοβολία, να μπει εδώ στο μυαλό μας, ο Κύριός μας πριν γίνει ο κόσμος ήταν μία λαμπρή ακτινοβολία του μεγάλου ήλιου του Πατέρα, ο οποίος ήταν και είναι φως, όπως είναι, ήταν και είναι φως και ο Υιός, όπως είναι και το Άγιο Πνεύμα, ήταν και είναι φως. Και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας ήταν και είναι φώτα. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Και εδώ ο Άγιος Απόστολος λέει για τον Υιό, λέει για τον Υιό, λέει για τον Υιό, ως ον απαύγασμα της δόξης, ότι ο Υιός είναι, επαναλαμβάνω, απαύγασμα, το απαύγασμα είναι μια από τις πιο λαμπρές ακτινοβολίες που δίνει ο ήλιος και ακόμα και χαρακτή της υποστάσεως αυτού. Ο Υιός είναι όχι μόνο λαμπρή ακτινοβολία, αλλά και ακριβές αποτύπωμα, λέει, το αποτύπωσε αυτό. Ακριβές αποτύπωμα. Και ζωντανή εικόνα, ο Υιός του δεύτερου πρόσωπου, ζωντανή εικόνα του δεύτερου προσώπου της Αγίας, του πρώτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Πατέρα του. Λέμε, το παιδί μοιάζει ακριβώς με τον Πατέρα του, στη γλώσσα δική μας. Ο Υιός που λέγεται Χριστός μοιάζει ακριβώς με τον Πατέρα του. Φως είναι ο Πατέρας, φως και ο Υιός. Ήλιος είναι ο Πατέρας που δεν σβήνει ποτέ, ήλιος είναι και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τρία πρόσωπα, μία θεότητα, μία ουσία. Μία ουσία. Άρα, αυτόν που είναι ήλιος, στον οποίο δεν χωράει σκοτάδι, το Χριστό εννοώ,
αυτόν που είναι φως, στον οποίο άδης δεν υπάρχει, κόλαση δηλαδή, αυτόν που είναι ζωή, και βέβαια δεν υπάρχει καθόλου θάνατος, γι' αυτό και κατέβηκε στη γη, για να καταργήσει το θάνατο, δεν υπάρχει θάνατος, αυτόν που δεν τον χωράνε οι αιώνες, πόσα χρόνια έχει ο κόσμος, τι λέει η επιστήμη, δισεκατομμύρια χρόνια. Δισεκατομμύρια χρόνια. Ο κόσμος είναι δημιουργημένος, λέει, εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια. Αν να βρούμε την ηλικία του Θεού, δεν έχει ηλικία ο Θεός. Τελείωσε. Στους αιώνας των αιώνων, ο Θεός είναι Θεός ο ίδιος. Χωρίς καμία μετατροπή, χωρίς καμία αλλαγή. Στους αιώνας των αιώνων. Και η δόξα Του δεν περιγράφεται με κανένα μυαλό, από κανένα μυαλό και από καμία γλώσσα. Είναι απερίγραπτος. Και εκεί που θα πάμε, στη δόξα Του θα πάμε, στη δόξα Του θα πάμε. Αυτός είναι ο παράδεισος. Η αγκαλιά του Θεού είναι ο παράδεισος, δεν είναι τίποτα άλλο παράδεισος. Εκεί δεν θα χορταίνουμε να βλέπουμε τη δόξα Του, αν μας αξιώσει. Δεν θα χορταίνουμε να βλέπουμε τη δόξα του Κυρίου μας. Άρα, ο Κύριος μας, αφού είναι δημιουργός ολόκληρης της φύσης και έξω από κάθε περιγραφή ανθρώπινου μυαλού ως προς τη δόξα, ως προς τη δόξα, και όταν έγινε άνθρωπος δεν έπαψε να τον ακολουθεί αυτή η δόξα. Όταν ήρθε και μπήκε στη δουλειά της Παναγίας και ο Λόγος άρχισε γέννητο και ο Κύριος μας, μόλις είπε ο Αρχάγγελος, θα μείνεις έλειος, κατασκήνωσε μέσα στις Παναγίας τη μήτρα, ολόκληρη η Αγία Τριάδα, ολόκληρος ο ουρανός και οτιδήποτε άλλο φανταστείτε. Κατασκήνωσε μέσα στη κοιλιά της Παναγίας. Δεν γίνεται, λέει ο Απόστολος Παύλος, καμία μα καμία απολύτως σύγκριση, ούτε στο μυαλό εδώ, ούτε στα μυαλά των αγγέλων, γιατί εκεί, και εκεί ήταν ακατανόητο το θαύμα εκείνο, και στα μυαλά των αγγέλων, όλων των αγγέλων. Οι άγγελοι λέει, όταν είδαν ότι γεννήθηκε σαν άνθρωπος, ηλυγιά, έπαθαν ήλυγο, ήλυγο οι άγγελοι, γιατί, και λέει, η γυλιά λέει, η παθένει ήλικο λέει, ο νους, όχι μόνο ανθρώπινος, αλλά και ο υπερκόσμιος. Οι άγγελοι δηλαδή που είναι πάνω από τον κόσμο. Επομένως ο Κύριος είναι το πρόσωπο εκείνο που είναι υπεροχότερο και από την ηλική κτήση, υπεροχότερο, ανώτερο, αξιότερο, και από την ηλική κτήση την οποία δημιούργησε, αλλά και από τους αγγέλους που είναι στον ουρανό και δοξάζουν το Άγιο όνομά Του. Γιατί, λέει, είναι υπεροχότερος ο Κύριος? Γιατί έχει μια μεγάλη κληρονομιά. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσδοφές επιστολή. Έχει κληρονομήσει το υπερχότερο όνομα που υπάρχει στην πλάση, και εννοώ κάθε πλάση. Και το όνομα αυτό είναι Υιός Θεού. Υιός Θεού. Είναι παιδί βγαλμένο από την ουσία του ίδιου του Θεού, από την ουσία Του. Για μας είναι ακατανόητη η ουσία Του, όμως ο Κύριος είναι γεννημένος μέσα από την ουσία Του. Ομοούσιος το πατρί. Στο σύμβολο λέμε ότι είναι
ομοούσιος. Έχει την αυτή ουσία, την ίδια ουσία με τον Πατέρα. Την ίδια ακριβώς με τον Πατέρα. Όπως είναι ο Πατέρας, είναι και ο Υιός. Λοιπόν, έχει κληρονομήσει το όνομα του Υιού του Θεού. Τώρα, αν ρωτήσει κανείς πότε γεννήθηκε από την ουσία του Πατέρα, τι απαντάμε, Βασίλη? Πότε γεννήθηκε από την ουσία του Πατέρα? Προπάντων τον αιώνα. Προπάντων τον αιώνα, σωστό. Έτσι θα συμβασπίσεις. Προπάντων τον αιώνα. Αν αβρεις τους αιώνες. Δεν υπάρχει. Δεν βρεις, δεν έχει αρχή. Δεν τους μετράς. Δεν έχει αρχή, τελείωσε. Τελείωσε. Άρα είναι άναρχος ο Υιός. Άναρχος. Αγέννητος. Γεννάτε, Βασίλη, αγεννήτος. Το καταλαβαίνεις το πράγμα? Το λέει πάντα με το στόμα και όχι με την καρδιά. Το λέει και η καρδούλα μας, ευθυντικά το λέει. Ναι. Το λέει η καρδούλα μας. Κατά την ώρα εδώ, μόλις το λέει η καρδούλα μας. Το ξεχνάμε. Το λέει η Βασίλη, το λέει. Το λέει. Και ξέρετε, όταν αμαρτάνουμε, χάνουμε και πέφτουμε. Σαν τα αεροπλάνα που χάνουν και πέφτουνε τα αεροπλάνα. Έτσι, στην αμαρτία μέσα. Στη λατρεία μέσα, εκεί μας δίνει φτερά και πετάμε. Και στη μελέτη της γραφής. Λοιπόν, αυτή την πραγματικότητα, ότι το όνομα που του έδωσε ο Θεός, ότι είσαι παιδί μου, γιος μου, είναι το πιο λεβέντικο όνομα, το πιο δοξασμένο όνομα. Και εμείς παιδιά του είμαστε, όχι φυσικά παιδιά του. Όχι επειδή δεν μας γέννησε από την ουσία του προς Θεού, αλλά κατά χάρη αδέρφια του Χριστού, αδέρφια μας έκανε ο Κύριος, και σαν αδέρφια του είμαστε παιδιά του Θεού. Σαν αδέρφια του είμαστε παιδιά του ίδιου του Θεού. Τι λέει λοιπόν το στόμα του Πατέρα? Έχει μια ωραία εικόνα ο ψαλμωδός, ο Δαβίδ. Πιάνει το παιδί του, το γιο του, από το χέρι, τον βγάζει στην πλάση, στην πνευματική των αγέρων και σε εμάς τους ανθρώπους τα παιδιά του. Και τον προβάλλει. Πώς θα έκανε ένας πατέρας, για να το καταλάβουμε, σε ανθρώπινα μέτρα, τον πιάνει το χέρι και τον βγάζει έξω, στον κόσμο, σαν σε θέατρο και τον δείχνει. Αυτός είναι ο γιος μου. Αυτός είναι ο Υιός μου, και το λέει ως εξής: Υιός μου είσαι, παιδί μου, πως το πατέρας, παιδί μου είσαι εσύ. Εγώ, του το λέει κατάμουτρα, εγώ σε γέννησα παιδί μου, λέει ο πατέρας, δεν το λέει ο πατέρας, εγώ σήμερα γεννικάσαι. Εγώ σήμερα σε γέννησα. Αυτή είναι μια προφητεία, μια αποκάλυψη του Δαβίδ. Σε ψαλμό μέσα το λέει ο Δαβίδ. Τότε που πήρε σκοτάδια και περιμένανε οι άνθρωποι να έρθει κάποιος να τους σώσει, 1080 χρόνια πριν, ο Δαβίδ φώναξε, γραπτός, σε ψαλτήρι μέσα το γράφει. Υιός μου είσαι, παιδί μου είσαι εσύ. Εγώ σήμερα σε γέννησα. Και το σήμερα ποιο είναι? Σήμερα με την Ανάστασή σου, εννοεί την Ανάσταση εδώ, και με την Ανάληψη σε γέννησα, γιατί με την Ανάσταση έδειξε ότι είσαι Θεός. Πώς αλλιώς ανασταίνεται κανείς αν δεν είναι Θεός? Ακριβώς. Τη αυτού δυνάμει, λέμε, τη δική του δύναμη σαν Θεός αναστήθηκε. Άρα λοιπόν απέδειξε ότι είναι παιδί του Θεού με την Ανάσταση. Και με την Ανάληψη. Τι έδειξε με την Ανάληψη? Την Ανάληψη έδειξε ότι παιδί μου εσύ που γεννήθηκες σαν άνθρωπος και πήρες πραγματικά οστά και σάρκα ανθρώπου και μίλησες και περπάτησες και πόνεσες και πέθανες σαν άνθρωπος και αναστήθηκες, εσύ λοιπόν παιδί μου, έλα τώρα με την Ανάληψη, επειδή με δόξασες πραγματικά στη γη επάνω, με δόξασες πραγματικά στη γη. Έλα από εκεί που κατέβηκες. Έλα τώρα εκεί, από όπου κατέβηκες. Όχι, ναι. Σαν Θεός, γιατί σαν Θεός πάντοτε ήταν εκεί. Ναι.
Πάντα με τον πατέρα ψηλά στον ρόλο και πάντα σε ολόκληρη την κτήση. Σωστά. Αλλά σαν άνθρωπο τον ανέβαινε στα δεξιά του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η θεότητα έχει δίπλα στα δεξιά της τον άνθρωπο Χριστό που αντιπροσωπεύει όλους μας. Όλους εκείνους οι οποίοι τον πιστεύουν και πιστεύουν ότι θα τον βρουν στην άλλη ζωή, προσδοκούν την Ανάσταση για να τον βρουν, όλους αυτή τη στιγμή τους έχει ψηλά εκεί, στα δεξιά του Πατέρα και τους δοξάζει. Τιμή και δόξα λοιπόν, παιδί μου, έχεις, του λέει. Εγώ σε γέννησα λοιπόν και με την Ανάσταση που αναστήθηκε σαν Θεός και με την Ανάληψη, αλλά Ανάληψη αυτός είναι η Ανάληψη. Ανέλαβε, πήρε ο Θεός το ανθρώπινο σώμα του Υιού, το ανθρώπινο σώμα, η θεότητα και το αίμα σε πάνω. Αθάνατο, αιώνιο, δοξασμένο. Και της βασιλείας αυτού, ου κέστε, τέλος. Δεν υπάρχει τέλος σε αυτή τη δόξα που ανέβασε ο Πατέρας τον Υιό. Λοιπόν, τον γέννησε τον Υιό. Επαναλαμβάνουμε την Ανάσταση, ο Δαβίδ έτσι το περιγράφει, αλλά και με την Ανάληψη που το δόξασε στα δεξιά του Πατέρα. Να λοιπόν ο γιος μου, τον δείχνει και το λέει, αυτό είναι το παιδί μου, άξιος εκπρόσωπος της οικουμένης ολόκληρης. Δεν υπάρχει άλλος, μοναδικά που με αντιπροσώπευσε στον κόσμο επάνω επάξια είναι αυτός, ο γιος μου που είναι και παιδί. Και ακόμη, λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, όταν δε πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη και λέει, όταν θα έρθει η στιγμή να τον οδηγήσει σαν άνθρωπο, μια εικόνα ανθρώπινη είναι αυτή, πάντα επαναλαμβάνω, ο Κύριος είναι παρόν. Αλλά κάποια στιγμή η παρουσία του θα είναι ολοζώντανη. Η δευτέρα παρουσία του. Η δευτέρα παρουσία θα είναι ολοζώντανη. Και θα τον δουν. Όχι αμετανόητοι προς Θεού. Αμετανόητος δηλαδή ο αυτός που έχει μια ζωή αμετανόητη, ούτε είδε όταν ζούσε τον άνθρωπο Θεό, τον Κύριο στη γη, και ούτε ξέρει ποιος είναι, ούτε θα μάθει ποιος είναι, αλλά δεν το δει ποτέ. Αφού είναι μέσα στο σκοτάδι. Έτσι, μπράβο. Αλλά θα τον δουν αυτοί που ζουν τη ζωή που ο Κύριος ζητάει. Και λέει εδώ, και βέβαια κάποια στιγμή, κάποια ώρα, κάποια μέρα, που θα γίνει η κρίση του κόσμου και θα κριθεί η οικουμένη, προσκυνησάτωσαν αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Εδώ λέει εκείνη η ώρα που θα είναι κριτής του κόσμου ο Υιός του Θεού, αυτός θα κρίνει. Θα τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι. Και οι άνθρωποι βέβαια, αλλά εδώ λέει και τους αγγέλους. Άρα το πρόσωπο του Κυρίου, αφού προσκυνείται από τους αγγέλους και τώρα στον ουρανό και τη δευτέρα παρουσία ολοζώντανα, θα το δούμε όλοι, είναι το πρόσωπο το υπεροχότερο. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο πιο υπέροχο από το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Γυρίζει λοιπόν τώρα ο πατέρας, αφού δείχνει το παιδί του στον κόσμο, το δείχνει το παιδί στον κόσμο και λέει αυτόν το παιδί μου και αυτά έχει, είναι αιώνιος, είναι, είπαμε. Τώρα λέει, παιδί μου, γυρίζει και λέει ο πατέρας το παιδί. Να ο θρόνος, να ο θρόνος. Έτσι κάνει και ο βασιλιάς όταν περνά τα χρόνια. Να ο θρόνος σου, παιδί μου. Εδεξιόν. Αλλά ο θρόνος σου εις αιώνα αιώνος. Δηλαδή,
Είναι αιώνιος. Βασιλέστο βασιλείο. Είναι αιώνιος ο θρόνος σου. Η ράβδο σου. Έχει, τον παρουσιάζει με μία ράβδο που δίνει τη δύναμή του. Την παντοδυναμία του. Τον Κύριο. Ράβδος ευθύτητος. Είναι μπαστούνι που δείχνει τον ίσιο δρόμο. Η ράβδο σου είναι ράβδος ευθύτητος, αλήθειας, ειλικρίνειας, πιστότητος, αγιότητος. Όλα αυτά τα είναι στη ράβδο του Κυρίου μας Χριστού. Και αυτή είναι η ράβδος της βασιλείας σου. Τον παρουσιάζει λοιπόν και μας λέει, νάτανε. Είναι ο βασιλιάς που είναι αιώνιος και που κρατάει ραβδί που είναι, ίσιο. Που δείχνει τον ίσιο δρόμο, την αλήθεια. Και θα λέγαμε πάλι σε γλώσσα ανθρώπινη, συνεχίζει να μιλάει ο πατέρας στο παιδί, ο πατέρας Θεός στο γιο του Χριστό και να του λέει, παιδί μου, να βάλω μια λέξη εγώ έτσι να το καταλάβω καλύτερα. Μπράβο, ας με συγχωρέσει ο Κύριος. Εσύ αγάπησες την δικαιοσύνη και μόνο τη δικαιοσύνη. Η αγάπη σας δικαιοσύνη. Και εμίσησες την ανομία. Εμίσησες την ανομία. Γι' αυτό σε έχρισε ο πατέρας σου. Ο πατέρας σου έχρισε. Πήρε άγιο λάδι, μύρο και σε έχρισε για να αισθανθείς αγαλίαση ότι είσαι παιδί μου. Με μύρο δικό του ο πατέρας άλυψε σένα το παιδί επειδή κρατάς μπαστούνι που δείχνει τον ίσιο δρόμο και αγαπάς τη δικαιοσύνη. Πόσο άγιο μύρο έδωσε ο πατέρας στον γιο, όλο το άγιο μύρο, όλο το άγιο μύρο της Θεότητας, όλο, δεν κράτησε καθόλου να πούμε ότι μισό του έδωσε, όλο το σκόρπισε, είναι άξιο παιδί του πατέρα του ο γιος. Και λέει παρακάτω, παρά τους μετόχους σου. Είναι κι άλλοι που έχουν πάρει το μύρο αυτό. Το παρά τους μετόχους σου σημαίνει κι άλλοι. Ο κύριος Τάσος, ο κύριος Βασιλάκης, ο Μιχάλης, ο άλλος, εγώ. Έχουμε πάρει από το μύρο εκείνο την ώρα που βαπτιστήκαμε. Ναι. Αλλά ένα μέρος, ο κύριος λέει, όλο το μύρο του πατέρα. Γι' αυτό είμαστε και αδέρφια με τον Κύριο και παιδιά του Θεού. Το διαβάζω πως είναι. Η αγάπη σας δικαιοσύνη, εμείς σας ανομία. Δια τούτο έχρισέσαι ο Θεός. Γι' αυτό, Υιέ μου, σε έχρισε ο Θεός πατέρα σου. Έλεον αγαλιάσεως, με Άγιο Μύρο που χαίρεται η θεότητά σου, η ανθρωπότητα που πήρε το Άγιο Μύρο εκείνο σαν παιδί δικό που κατέβηκε στον κόσμο. Παραπάνω από τα υπόλοιπα παιδιά που έχουν Χριστεί και είναι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τώρα γυρίζει και του λέει, τι άλλο έχει σαν παιδί του. Ξεκάθαρα το φωνάζει. Είναι προφητεία, επαναλαμβάνω, τα λέει ο Δαβίδ εκείνα, για τον Κύριο. Είναι αποκάλυψη, φανέρωμα που κάνει η ίδια διατριάδα στον Δαβίδ. Και τα φανερώνει 1080 χρόνια πριν. Και λέει τώρα, και εσύ καταρχάς, Κύριε, στον Υιό του Θεού, το λέω, πατέρας, συνέχεια μιλάει στο παιδί του, την γην εθεμελίωσες, σύ έβαλες θεμέλιο στη γη, και ου κληθήσετε, λέει ο Δαβίδ καπαλού, εις αιώνα αιώνος, και η γη δεν θα κουνηθεί, ώστε να γκρεμιστεί και να μην υπάρχει μέχρι τη στιγμή εκείνη που θα δώσει το πρόσταμα ο ίδιος που δημιούργησε. Από μονάχη της ποτέ, καμία δύναμη. Αν οκ,
Ναι, πει ο Κύριος, ήρθε η ώρα να ακουγηθεί. Και όλα όσα πάνω σε αυτή, ώστε να γίνει καινούρια κάποια στιγμή, γιατί σύμφωνα με τη δική του υπόσχεση, λέει καινούς ουρανούς και καινή γη. Και καινούρια γη, κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμενο. Σύμφωνα με τη δική του υπόσχεση, περιμένουμε. Τι ουρανούς και τη γη, το λέει ενείς μέσα στα οποία ουρανό και γη, δικαιοσύνη κατοικεί. Θα κατοικεί η δικαιοσύνη του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός. Εθεμελίωσες λοιπόν τη γη, του λέει, και η ουρανή, είναι έργο το χεριό σου. Και έργο το χεριό σου είναι η ουρανή. Προσέξτε, συνέχεια τον έχει από το χέρι και λέει, ακούει ο κόσμος από κάτω, παιδί μου εσύ εθεμελίωσες τη γη. Δικά σου δημιουργήματα είναι και η ουρανή, το χεριό σου. Και εδώ το λέει ξεκάθαρα πια. Αυτοί οι ουρανοί απολούνται. Απολούνται οι ουρανοί. Πιο απλά, έρχεται η μέρα να κατασταθούν. Να χαθούν, απολούνται σημαίνει επιλέξει, να χαθούν οι ουρανοί. Συ δε διαμένεις, συ όμως θα μένεις αιώνιος, διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον παρεωθήσονται. Και οι ουρανοί και ό,τι άλλο υπάρχει, άλλωστε το βλέπουμε, για να κοιταχτούμε λιγάκι τώρα, εμείς θα δούμε. Αλλιώς είμαστε στα 5 χρόνια, αλλιώς στα 10, αλλιώς στα 15, αλλιώς στα 50, στα 60, αλλιώς στα 70. Αλλάζουμε. Αυτό λέει εδώ πέρα, λέει. Και πάντες ως ημάτιον, σαν ρούχο, θα αλλάξουν αυτό που φοράνε. Άμα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, όλοι θα βάλουμε κάτι άλλο. Όλοι θα βάλουμε κάτι άλλο. Σωστά. Άλλη καινούργια ρούχα. Όλοι, οι δυο. Ε? Μια λευκή και λευκή θα έχουμε όλοι. Ναι. Λευκή και λευκή όλοι. Λευκή, βεβαίως λευκή. Αν μας αξιώνει λευκή. Γιατί άλλοι θα πάρουν μαύρη. Γι' αυτό λέμε όλοι θα αλλάξουμε. Όλοι. Πάντες αλλαγήσονται. Όλοι θα αλλάξουν. Για να το τελειώσω και μετά. Για να έχετε γίνει. Εντάξει. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, όλοι θα αλλάξουμε. Και συνεχίζει και λέει, «Συ όμως είσαι ο ίδιος πάντοτε». Ενώ όλοι θα αλλάξουνε, «Συ πάντα ο ίδιος». Και τα έτη σου και τα χρόνια σου, Κύριε, λέει ο πατέρας στο παιδί ακόμα, μιλάει. Και τα έτη σου, του λέει, παιδί μου, ούτε κλείψουσι. Δεν θα είναι αιώνια. Δεν θα υπάρχει κάτι που να λείπει από τη μέση, χωρίς σταματημό. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Αυτά λέει ο Πατέρας στο Υιό. Ο Πατέρας Θεός στο Υιό, που είναι και αυτός Θεός. Και τώρα έρχεται στο σώμα που δανείσαμε εμείς με την Παναγία όταν κατέβηκε ο Θεός και μπήκε στην μύτρα της Παναγίας, του δάνεισε η Παναγία εκεί σώμα του Κυρίου. Και το φόρεσε το σώμα ο Κύριος. Και μέσα στο σώμα αυτό ήταν ολόκληρη θεότητα. Ήταν Θεός και άνθρωπος. Λέει λοιπόν τώρα εδώ για τον Κύριο, έως εδώ μιλάει για τη θεότητά του. Ότι έφτιαξε στη γη, ότι είσαι αιώνιος κλπ. Τώρα όμως λέει, έλα τώρα, τον βλέπει σαν άνθρωπο, γεννημένο από την Παναγία και του λέει, έλα τώρα, κάθου εκ δεξιών μου, κάθισε στα δεξιά μου, στον Κύριο σαν άνθρωπο επαναλαμβάνω. Δεν μπορούσε να πει στον Υιό το Θεό που ήταν πάντα δεξιά του, πάντα μαζί για τριάδα, να πει έλα κάτσε δεξιά, αφού είσαι πάντα δεξιά δεν σου λέει να κάτσε δεξιά. Επειδή έγινε άνθρωπος, στον άνθρωπο Χριστό λέει κάθε εκ δεξιών, κάθισε εδώ στα δεξιά μου. Ας το προσέξουμε αυτό. Και να το έχουμε υπόψη μας, είναι μεγάλη βοήθεια. Λέει, μέχρι πότε να κάτσει ο γιος
σαν άνθρωπος με το ανθρώπινο σώμα δοξασμένο στα δεξιά του πατέρα, μέχρι πότε. Κρίνα ζώντας. Έως άνθο, κάτι άλλο πιο δυνατό. Έως άνθο, μέχρι σώτου βάλω τους εχθρούς σου στα πόδια από κάτω. Που σημαίνει όσο υπάρχει ο κόσμος, οι εχθροί θα μας πολεμάνε. Ακριβώς. Και θα έρθει η ώρα και στιγμή που θα πει, θα τους γραπώσει ο Κύριος να πάτε εκεί που σας αξίζει. Στο πυρ, το εξώτερο. Υποπόδια των ποδών σου. Μέχρι τότε λέει θα κάνεις τα δεξιά μου. Δηλαδή, ο Κύριος μας κάποια στιγμή θα φύγει από το θρόνο αυτό σαν άνθρωπος και θα έρθει σαν εκπρόσωπο να κρίνει τον κόσμο. Τότε θα βάλει τους εχθρούς κάτω από τα πόδια του. Έως ανθρώπου τους εχθρούς, οπότε πάω. Τελείωσα. Το υπόλοιπο κεφάλαιο που είναι αξιόλογο πολύ και θα συνεχίσουμε την επόμενη Δευτέρα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον Πατέρα, βλέπουμε και τον Υιό, βλέπουμε και εμάς τη μέση εδώ που είμαστε αδέρφια του Κυρίου και παιδιά του Κυρίου μας και κληρώνουμε τη βασιλεία του. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Πολλά δεν χρειάζονται να πω. Αυτά μακάρι να μείνουν μερικά από αυτά. Δεν έχεις κάποιο μυγαλάκι. Να δώσεις κάποια γραφή. Εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός, ο Πατέρας, αποκαλύπτει στους ανθρώπους ποιος είναι ο Υιός του. Λοιπόν, έχουμε και μία άλλη μαρτυρία στη Γενή Διαθήκη, τον Υιό που αποκαλύπτει ποιος είναι ο Πατέρας του. Και στους γραμματείς και Φαρισαίους. Ψεύδεστε, ουέ, ότι γνωρίζετε τον Πατέρα μου. Εγώ είμαι Υιωδός. Εγώ σας έστειλα και το μάνα σας, άνοιξα το δρόμο, τα πάντα, όλα. Λοιπόν, και αν δεν γνωρίσετε εμένα, που θα με βάλετε στο σταυρό πάνω, τον Πατέρα μου ουδέποτε θα το γνωρίσετε. Διότι ο Πατέρας μου γνωρίζει εμένα και εγώ τον Πατέρα μου. Και εγώ είμαι, θα το πούμε έτσι πιο εδώ, είμαι ο μεσίτης από τον Πατέρα μου για σας. Λοιπόν, η οδός προς τον Πατέρα και τη σωτηρία είμαι εγώ. Έξω από μένα δεν γνωρίζετε τίποτα. Πας άνθρωπος ψεύτης. Λοιπόν, ναι, έτσι το λέει ο Κύριος, εγώ είμαι η οδός. Και διε μου και μέσω εμού θα πάει όποιος θέλει να πάει στον Πατέρα μου κοντά και κοντά σε μένα. Να μην επαναλάβω για να βρει τη δόξα του Πατέρα. Δόξα μόνιμη και αιώνια. Και επειδή να συνδέσω τώρα και να εγώ θα τελειώσω από πλευράς μου, να πείτε κάτι κι εσείς στα κατάκα. Διάβασα στον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης το εξής, ότι μέσα εδώ είναι οι εντολές του Κυρίου. Εκείνος που παίρνει μία εντολή να εφαρμόσει, παράδειγμα, λέω έτσι, συμβολικά, όταν εφαρμόζει την εντολή, αυτόματα μέσα από την εντολή προβάλλει ο ίδιος ο Κύριος. Μέσα από την εντολή που διαβάζει και την εφαρμόζει, προβάλλει ο Κύριος. Εφαρμόζοντάς την, αυτόματα ο Κύριος περνάει μέσα στον άνθρωπο και κάνει γνωστό τον εαυτό του ποιος είναι. Χωρίς την εφαρμογή των εντολών, δεν θα καταλάβει ποτέ ο άνθρωπος ποιος είναι ο Κύριος. Λοιπόν, και επειδή μέσα την εντολή γνωρίζει ο Κύριος, μην ξεχνάμε, λέει πάλι ο Άγιος εκείνος, στη συνέχεια, στο ίδιο κομματάκι, ότι ο Πατέρας του Κυρίου είναι μέσα στο Γιο. Ο Πατέρας είναι μέσα στο Γιο. Εγώ ημί εν το Πατρί. Και ο Πατρί και ο Πατήρ είναι εμεί. Εγώ είμαι στον Πατέρα και ο Πατρί είμαι σε μένα. Αλλά λοιπόν ποιος παίρνει εμένα, ναι. Αυτόματα παίρνει και τον Πατέρα μου. Δεν γίνεται
να εφαρμόσεις εντολή να κάνει την αποκάλυψη ο Κύριος και να μην πάρεις μυρωδιά αρωματική και του Πατέρα και του Αγίου Πνεύματος. Άρα η γνώση του Θεού γίνεται μέσω της εφαρμογής των εντολών του Θεού. Χωρίς να υπάρχει εφαρμογή των εντολών του Θεού, τέρμα δεν υπάρχει γρή γνώση του Θεού και όπως χειρίζεται αυτό, λέει ψέματα. Και κάτι ακόμα, μία λέξη θα πω, ότι όλα αυτά που ακούστηκαν είναι ένα γερό χτύπημα για τους αιρετικούς και ιδιαίτερα για τους που δεν γνωρίζουν τον ιό και είναι απλώς ένας άνθρωπος που ήρθε και έφυγε. Ενώ εδώ, όχι, άλλο λόγο. Λέω ότι εκεί μαρτυρεί πλέον, είναι απόδειξη τραγαρτή. Μάλιστα. Κοίταξε. Το πρόβλημα είναι το εξής, ανθρώπινο. Η Αγία Γραφή είναι μία. Οι ερμηνείες είναι πολλές που κάνουν. Όχι. Οι παρερμηνείες. Κάθε άνθρωπος. Παρερμηνείες. Και αν δεν έχει Θεού φώτιση, δεν μπορεί να δώσει τη σωστή ερμηνεία που υπάρχει μέσα εκεί. Γι' αυτό οι ιερές όλες παίρνουν ένα κομματάκι από αυτό που συμβαίνουν και αφαιρούν την ουσία. Όπως είναι το λίγο, ότι πραγματικά οι Αγώνες δεν πιστεύουν το Χριστό. Πουθενά δεν πιστεύουν. Δεν πιστεύουν σε τίποτα. Πουθενά. Δηλαδή, όποτε είπε κάποιος ότι εμείς κάνουμε, λέει, καλά έργα. Καλά έργα. Πατρό μου, παιδιά, κάνοντα εσείς λέει τι κάνω, του Ιησού είπε. Στο... Εμείς τι άλλο να κάνουμε, εμείς κάνουμε λειτουργία, λέει, εσύ μπορεί να κάνει. Και τον αποστό μας και σταμάτησε να μιλάει. Μετά, ανθρώπινο, άλλος ρώτησε, λέει, μα δεν είδαμε και τον διάβολο. Ρώτησε ένας. Δεν είναι και Θεός. Λέει, ο διάβολος δεν μπορεί να παρουσιαστεί, γιατί είναι τόσο άσχημος, γι' αυτό λέει, παρουσιάζεσαν... μορφή προβάτου. Διότι αν παρουσιαστεί όπως είναι άσχημος και με την κακία που έχει, δεν θα τον ακολουθούσε κανένας. Σωστό. Τι. Και κάνει το παν να παρουσιάζεται ότι είναι σωστό αυτό που σε προβάλλει και σου λέει να κάνεις αυτό, να κάνεις το δικό του, για να σε πάρει με το μέρος του. Αλλιώς δεν μπορεί να σε πάρει. Λοιπόν. Ενώ ο Κύριος είναι πεντακάθαρος, στο σκοτάδι, το σκοτάδι δεν μπορεί να εισχωρήσει το φως, από εκεί πέρα. Ποθώ να μας ελεήσει. Θα πείτε κάτι. Όχι. Λοιπόν, το θέμα μας είναι, και το κλείνω, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Ο προορισμός μας είναι το σπίτι του Θεού. Η αιώνια βασιλεία δηλαδή. Εκεί που η δόξα του Κυρίου μας περιμένει και δεν έχει τέλος. Ας μας αξιώσει ο Κύριος, να τον γνωρίσουμε και αυτό και τη δόξα Του μέσα στον τελό Του. Αμήν. Αυτό το βασιλείσαι, κάτι πρότιση. Εντάξει, εντάξει. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο ευθύς ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήκα το θέλημά σου, ως ο ουρανός επί της γης, τον άρτον ημών των εκπλούσιων, δώσ' ημίς σήμερα, κι άφας ημίν προφελήματα ημών, ως και ημίς αφήρεμε τις οφειλέτες ημών, και μη της ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό. Διεφόρτω, παιδί μου, πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον τους όσους ανάμεσα σε εμάς. Εγώ ετοίμαι και σταθήμαι.